Έχει γίνει λίγο viral αυτό το θεματάκι με τα ρολογάκια σας, έτσι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, ωραία είναι όλα αυτά και ιδιαίτερα όλα αυτά τα ρολόγια που έχετε εσείς, αλλά είναι πολύ high tech. Εγώ είμαι old school, είμαι παραδοσιακός τύπος. Ας πούμε, τι να το κάνεις ένα σωστό ρολόι, αν δεν έχει κούκο. Το θυμάστε τον κούκο. Εμένα το ρολόι μου, παιδιά, λοιπόν, έχει κούκο. Ρολόι, τι ώρα είναι! Κούκου, κούκου! Πράκτορ σου από το γραφείο Ιώσπης εις Πάψη. Φίλε μου, να σου δείξω το καινούριο μου ρολόι που είναι καλύτερο από το δικό σου γιατί έχει ξυπνητήρι. Ορίστε. Για να βλέπεις πάντα την ώρα μεγάλο, μεγάλο και λουράκι σε λωτέ. Άστο. Κλάμα. Πέτα το αδερφέ, πέτα το. Μπαλάσκας, βρετός. Δεν ξέρετε τι σημαίνει ρολόι, αγόρια. Ρολόι σημαίνει να έχει φωτάκι, να δείχνει την ώρα. Άμα θέλεις, μπορεί να έχει και μουσικούλα, σε ξυπνάει κιόλας. Και όχι μόνο, άμα αισθάνεσαι μόνο στα βράδια, κάνει φωτάκια πάνω. Εκπληκτικό. Γιατρέ, πολύ ωραίο το ρολόι σου. Έπαθα πλάκα. Αλλά δεν έπρεπε να είσαι οδοντίατρος, γιατί αυτό το ρολόι είναι παιδικό και πρέπει να είσαι παιδίατρος. Θα σας δείξω το δικό μου ρολόι, το οποίο λέει την ώρα και αν ζεσταθείς ή κρυώσεις, εγώ είμαι εδώ. Ευχαριστώ. Είναι μερικές φορές όμως που περπατάς στον δρόμο και σου λένε «Φώτη, τι ώρα είναι?» Φίλε, με αυτή τη χασμαρούλα που κρατούσες στο χεράκι σου, ναι μεν δεν θα ζεσταθείς ή δεν θα κρυώσεις ποτέ. Αλλά πώς λες τι ώρα είναι, πρέπει να κοιτάξεις. Ενώ εγώ, φορώντας αυτό το καινούριο ρολόι, το τόσο μεγάλο ρολόι, μπορώ να πω «Κοίτα μόνο σου τι ώρα είναι, μη μου τα πρίζεις». Το ρολόι είναι η καρδιά της ζωής. Βέβαια, από την ώρα αρχίζουν όλα και στην ώρα τελειώνουμε. Γιατρέ μου, χαίρομαι πάρα πολύ για την γκάμα ρολογιών που διαθέτεις. Επίσης, θέλω να σου πω ότι σαν το δικό σου έχω και εγώ. Απλά, κοιτάνε μόνο εμένα και τους λέω την ώρα. Το δικό σου όμως έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Δεν έχει, φίλε μου, ημερομηνία. Πώς θα δει ο άλλος τι μέρα είναι και τι ημερομηνία έχουμε. Μπαλάσκα. Φίλε, δεν έχεις το δικό μου μεγάλο και έχω και ημερομηνία. Με έχει φύγει το χέρι, αλλά μπορώ να το έχω. Φίλε, μπορώ να σου πω ότι έχει και ημερομηνία και όλα. Έχουν αλλάξει οι δείκτες βέβαια, αλλά τι ώρα είναι, από ποια το δεις, το βλέπεις. Μπορεί να είμαι παραδοσιακός, αλλά ορισμένες φορές με πιάνει και η τρέλα μου με τεχνολογία. Όταν το παθαίνω αυτό, ξέρετε τι γίνεται. Θέλω να φορέσω αυτό το καινούριο high-tech ρολόι της γνωστής εταιρείας. Ξέρετε πολύ καλά γιατί μιλάω. Μιλάω για το ένα και μοναδικό Apple Watch. Ηλία, φίλε μου, προσοχή στις απομιμήσεις. Το ρολόι σου είναι μαϊμού. Δεν έχει δαγκωματιά στο μήλο. Λοιπόν, παιδιά, γιατρέ μου, συγκεκριμένα σε σένα. Ο Ηλίας δεν θέλει να φανεί αυτό το ρολόι, γιατί μόνο εγώ και αυτός έχουμε τέτοιο ρολόι. Και για να μην γυρίσετε και πείτε τι μόνο ο Μπαλάσκας είναι φίλος σου ρε Ηλία, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε από αυτό το ρολόι. Όχι παιδιά, δεν μπορείτε να έχετε ακόμα. Όταν θα βγαίνουμε στην παραγωγή, θα το έχει όλος ο κόσμος. Πριν από όλους όμως, μόνο ο Κωνσταντίνος Μπαλάσκας, το ρολόι Ηλίας Βρετός. Νομίζω μετά από αυτό, γιατρέ μου, δεν έχεις κάτι άλλο να στείλεις που να με κοντράρει. Μπορείς να έχεις και high-tech, μπορεί να έχεις και ρολόι Ηλία Βρετό και όχι μόνο. Είναι το ρολόι Ηλίας Βρετός και όχι μόνο, φίλε. Παίζει και Ηλία Βρετό.